Έστω σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα, τέλος πάντων, που έχουμε κάνει αυτή την προσπάθεια ίδρυσης του σωματίου φαίνεται το εξής και μπορεί ο καθένας μας να το δει, το έχει δει, θέλω να πω με τα ίδια με τα, με του τα, τα μάτια κτλ, τη δύναμη του συλλογικού και οργανωμένου αγώνα, δηλαδή του αγώνα να παλεύουμε όλοι μαζί, ανεξαρτήτω ειδικότητα, ανεξαρτήτω χώρα, είτε είναι Έλληνε, είτε είναι μετανάστε, από οποιαδήποτε, από την Αλβανία, από τι αραβόφωνε χώρε και, ούτω καθεξή. Αυτό φάνηκε, παραδείγματο χάρη, όταν προσπαθούσαμε να στήσουμε το σωματείο και, και μετά δηλαδή, από την προσπάθεια τη εργοδοσία να το κόψει αυτό εν τη γενέση του και να, μην, να βάλει εμπόδια δηλαδή σε αυτή την προσπάθεια. Όταν συλλογικά, οργανωμένα, όλοι μαζί κόψαμε και αυτή η προσπάθεια της εργοδοσίας έπεσε στο κενό. Φάνηκε παραδείγματος χάρη στο, στην προσπάθεια ενός δουλεμπορικού γραφείου που προσπάθησε τέλος πάντων να διαχωρίσει τους Έλληνες με τους μετανάστες εργαζόμενους, να κάνει τους μετανάστες εργαζόμενους παιδιά ενός αλουνού θεού να τους φέρει με, με μικρότερα μεροκάματα για να μας βάλει σε κόντρα και το καθεξής, πώς αυτή η προσπάθεια πάλι συλλογικά και οργανωμένα με το Σωματείο, με το Συνδικάτο, έπεσε στο κενό. Νομίζω ότι έτσι πρέπει να πάμε, να προχωρήσουμε, ενισχύοντας το σωματείο επιχειρησιακό το εδώ πέρα που έχει στηθεί ήδη και είμαστε σε προσπάθεια να μαζέψουμε και άλλες εγγραφέ. Και έτσι θα κερδίσουμε και θα πετύχουμε και τα αιτήματα αυτά που ανέπτυξε και ο πρόεδρος στην τοποθέτησή του. Και το κάθε εξής. Δεν θέλω να πω πολλά περισσότερα πράγματα από αυτά που έχουν ήδη ακουστεί. Απλά να τονίσω για άλλη μια φορά ότι... Όσοι δουλεύουμε εδώ, όλε οι ειδικότητε, από το μηχανικό, το λογιστή, τον αρχαιολόγο μέχρι τον οικοδόμο και τον χειριστή, εν τέλει αντιμετωπίζουμε όλοι τα ίδια προβλήματα στο τέλο τη ημέρα. Ε, σαν μηχανικό, θα ήθελα να πω δύο λόγια παραπάνω για τα θέματα που αντιμετωπίζουμε εμεί οι μηχανικοί και στο έργο και γενικότερα στον κλάδο. Διότι οι περισσότεροι κατασκευαστικοί όμιλοι ουσιαστικά αντιμετωπίζουν του μηχανικού σαν να είναι σε εισαγωγικά συνεργάτε, αναγκάζοντά του να δουλέψουν με το λεγόμενο μπλοκάκι, το δελτίο παροχή υπηρεσιών, το οποίο ουσιαστικά καταστρατηγεί μια, την πλειοψηφία όλων των δικαιωμάτων που μπορεί να έχει ένα εργαζόμενο. Δεν παίρνει δώρα, δεν μπορεί να διεκδικήσει τι νόμιμε άδειέ του. Σε περίπτωση που χτυπήσει, Είμαστε στη διακριτική ευχαίρεια του εκάστοτε εργοδότη, αν θα μα πληρώσει. Και συγκεκριμένα, και επειδή είμαι και γυναίκα μηχανικό, θέλω να θίξω και το ζήτημα τη μητρότητα. Γιατί πια οι γυναίκε μηχανικέ σκεφτόμαστε δύο και τρει φορέ πότε και αν θα κυοφορήσουμε, γιατί δεν ξέρουμε αν θα γυρίσουμε στη δουλειά. Γιατί επαφιόμαστε στον εκάστοτε εργοδότη, αν θα μα πληρώσει στην εγκυμοσύνη και στη λοχεία. Δεν έχουμε δικαιώματα σε άδειε μητρότητα και σε τίποτα από όλα αυτά που οποιαδήποτε μητέρα θα έπρεπε να θεωρεί δεδομένο ότι θα έχει. Ε, γι' αυτό πρέπει όλοι εδώ συλλογικά να, να γραφτούμε στο σωματείο, να παλέψουμε για τα δικαιώματά μας που είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Γι' αυτό και όλα και το Σωματείο των Μηχανικών και όλα παλεύει για συλλογικέ συμβάσει εργασία, για τα νόμιμα δικαιώματά μα, το οποίο θα περιλαμβάνει και τη μισθωτή εργασία και το πλοκάκι, όπω κάνουμε και τώρα στη γραμμή 4 του μετρό, οι υπόλοιποι αδελφή μα με τι διαρκεί απεργίε. Και κλείνοντα, θα ήθελα να πω ότι εδώ η παρουσία του Γενικού Γραμματέα και του ΚΚΕ μα δίνει πολύ δύναμη για να συνεχίσουμε να παλεύουμε να διεκδικήσουμε όλα αυτά τα νόμιμα δικαιώματά μα. Ευχαριστώ τριάντα χρόνια μισό η ζωή είμαι εδώ και δεν μπορώ να ψηφίζει χωρίς βεπατήρια. Αυτό πρέπει να προσπαθήσει εκεί στο Βουλή εκεί έσμα όλο το η ζωή εδώ. Εκεί δεν να πάρει εδώ τριάντα χρόνια να πάρει πόσα έσμα έχει. Τρακόσια κιλάδες, τρεις τρεις Άμα δεν έχει τέσσερα μισή πόσα είναι δεν παίρνει ούτε συντάξει ούτε τίποτα. Εμεί τι να κάνουμε, να πεθάνει. Δουλεύει μια η ζωή εδώ. Έχει πιάσει το δουλειά εδώ στο, στο Γκίθιο. Φτάσα μαρατόνα. Αγιο Στέφανο. Ε, γκριφάδα, τώρα είμαι εδώ. Έσμα δεν έχει μέχρι τώρα. Είμαι εντάξει. Παίρνει έσμα. Αμά να είσαι στο εταιρεία, έχει δουλέψει έτσι με Ιωργουλάβο. Ούτε έσμα ούτε το. Πάει το η ζωή. Πού να πάρει συντάξει. Συνάδελφοι. Εμείς τα προβλήματα είναι κοινά, τα ξέρουμε. Τώρα χρειάζεται ενότητα και δύναμη γύρω από το σωματείο και είμαστε σίγουροι ότι θα τα καταφέρουμε. Το δρόμο αυτό το δείχνουν και οι εργαζόμενοι στην ΑΒΑΞ που όλη μια γροθιά βρίσκονται συνεχές απεργιακές κινητοποίησεις για αύξηση στα μεροκάματα, για μια σειρά ζητήματα που αφορούν τη, ζω τη, ζω τη ζωή και την οικογένεια της τάξης.